Καλώς ήρθατε στα διαδικτυακά μαθήματα του Κέντρου Αρνός. Πάμε να δούμε την άσκηση 5 από το τέταρτο κεφάλαιο της βιολογίας κατεύθυνσης. Συμπληρώστε με τις κατάλληλες λέξεις τα κενά στο κείμενο. Το DNA κόβεται με περιοριστικές ενδονουκλεάσες. Σε κομμάτια με γνωστά άκρα. Να θυμίσουμε από τη θεωρία ότι μια τέτοια γνωστή περιοριστική ενδονουκλέαση είναι η Escherichia coli 1, η οποία κόβει μια γνωστή αλληλουχία δίκλωνου DNA. Τα κομμάτια συνδέονται με ένα φορέα κλωνοποίησης. Που έχει συμπληρωματικά άκρα με τη βοήθεια ενός ενζύμου που λέγεται DNA δεσμάση. Να θυμίσουμε λίγο από τη θεωρία ότι αυτός ο φορέας κλωνοποίησης μπορεί να είναι είτε ένα πλασμίδιο από ένα βακτήριο είτε το γενετικό υλικό ενός ιού. Το cDNA μπορεί να κατασκευαστεί από το mRNA με τη βοήθεια ενζύμου που ονομάζεται αντίστροφη μεταγραφάση. Και να συνδεθεί με ένα φορέα κλωνοποίησης. Το ανασυνδυασμένο μόριο εισάγεται κατόπιν σε ένα κύτταρο ξελιστή. Που μπορεί να είναι ένα βακτήριο. Καλή συνέχεια.